δεν έχει κάποιος άλλος, εγώ θα ήθελα εκτός συνέντευξης να πω κάτι, ότι το εγχείρημα μέχρι τώρα προφανώς αξίζει συγχαρητήρια, όπως είπαμε, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, αλλά θα δοκιμαστεί και στη συνέχεια. Και ο πρώτος χρόνος προφανώς είναι πολύ κρίσιμος. Θα πρέπει από την πλευρά τη δική μας, της Ένωσης των Σωματείων, των προπονητών, των διαιτητών, να επιδειχθεί πραγματικά κατανόηση, επίοικια και ανθρωπιά. Αλλά και από την άλλη πλευρά και του Συλλόγου Άρσης που έχει την εποπτεία και ειδικότερα της ποδοσφαιρικής ομάδας και των υπευθύνων, του προπονητή, των ποδοσφαιριστών, να κατανοήσουν ότι είναι σε μια φιλόξενη χώρα, σε ένα φιλόξενο χώρο, μετέχουν έστω και άτυπα με φιλικούς αγώνες σε μια ποδοσφαιρική ένωση που δικαίως διεκδικεί τα πρωτεία στη χώρα, που έχει ιστορία, που έχει παράδοση και που βέβαια υπάρχουν κανόνες για τη συμμετοχή έστω και στους φιλικούς αγώνες, κανόνες που πρέπει να τους σέβεστε απόλυτα, να τους υπηρετείτε και να μην δίνετε το παραμικρό δικαίωμα σε κανέναν είτε κακοπροαίρετο, είτε καλόβουλο που έχει άλλη εντύπωση ή άλλα βιώματα να βρίσκει αφορμή για κριτική ή αρνητική. Άρα είναι ένα στοίχημα στο οποίο παίζετε και εσείς σημαντικό ρόλο και βέβαια όλοι οι υπόλοιποι εμείς με η Ένωση σας προσέφερε, κατά τη γνώμη μου πολύ γενναιόδωρα, κατά τη γνώμη μου επίσης και με σοφία το έκανε, έναν χώρο διεξόδου. Αυτόν τον χώρο θα πρέπει να τον αξιοποιήσετε. Δίνετε και εσείς συγχρόνως εξετάσεις, έτσι. Εγώ επειδή παρακολούθησα πέρσι τα παιχνίδια σας, κάποια παιχνίδια σας στη Ρεδεστό, διαπίστωσα ότι πράγματι έχετε μια πολύ αξιόμαχη ομάδα. Εύκολα μπορεί να διακρίνει κανένας και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές 16-17 χρόνων. Θα πρέπει όμως να κατανοήσετε ότι άλλο εκείνο το περιβάλλον στο οποίο αγωνιστήκατε και άλλο αυτό. Αυτό έχει πρόσθετες υποχρεώσεις και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα τις στηρίσετε.